Γιώργο, ένα ακόμα δύσκολο ταξίδι, ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Το είδαμε και την προηγούμενη φορά που παίξατε, έτσι. Αν και τον κοντράρατε. Εντάξει, σίγουρα εμείς δεν βλέπουμε τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Εμείς είμαστε τώρα σε μια διαδικασία, όπως βλέπετε, ανανέωσης. Δεν βλέπετε Βασίλη Γκούντα, δεν βλέπετε Άρη Κορονίδη. Λείπει ο Ιάκωβος Παντελή λόγω τραυματισμού φυσικά, θα ήταν εδώ αλλιώς. Βλέπουμε δύο καινούργια παιδιά, τον Γιάννη τον Γιάνναράν και τον Γιώργο τον Τρεδιακόφ. Εντάξει, πάμε να κάνουμε την προσπάθεια μας, να κερδίσουμε οι μικροί εμπειρίες, οι μεγάλοι να βοηθήσουμε, να παίξουμε όλοι μαζί για την Κύπρο και ό,τι γίνει. Πώς νιώθεις ανάμεσα τόσα νεαρά παιδιά, αρχίζουν και μπαίνουν σιγά σιγά, έτσι. Εντάξει, σίγουρα τα νεαρά παιδιά σημαίνουν σιγά σιγά το τέλος εμάς το πιο παλιό. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, γιατί είναι πάντα ωραίο να παίζεις για την εθνική. Αλλά είμαστε εδώ, τους στηρίζουμε, θα είμαστε εδώ όσο μας παίρνουν τα πόδια μας, όσο μας θέλουν οι προπονητές μας. Και εμείς για το καλό του μπάσκετ, για το καλό της εθνικής Κύπρου. Τι σημαίνει για σένα φορά στο εθνόσημο? Εντάξει, για μένα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εμείς παίξαμε μπάσκετ σε εποχές δύσκολες με πολλούς ξένους, οπότε η Εθνική Κύπρου ήταν το σπίτι μας, ήταν η όαση μας να βρεθούμε όλοι μας στην Κύπρη, να παίξουμε, να ιδρώσουμε τη φανέλα και να εντός εγώ να ματώσουμε, ας πούμε, για την Κύπρο. Κάποιες φορές για καλά αποτελέσματα, κάποιες φορές για όχι θετικά αποτελέσματα. Αλλά δεν έχει σημασία, εμείς το κάνουμε μόλις μας την αγάπη και την καλή διάθεση. Okay, ευχαριστούμε πολύ.